βρίσκεστε τώρα στην κουζίνα όλοι οι οικογένειες μαζί. Τα δημητριακά σας. Και αναπλώνετε το ψωμάκι σας, το μέλι, το βούτυρο, κάτι ρε. Παιδί μου, να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Όπως το πρωινό στο ματινάκι μου, ξέρω τι φορά, ξέρεις. Γιατί μπορεί τώρα να με βλέπεις και να λες, ρε Σίλεν, ήρθες 15 Αύγουστο σήμερα και να σου πω όμως έχεις δίκιο, παρόλα αυτά το απόγευμα. Δεν μου αρέσει που είσαι τόσο καλοκαιρινή και σαν εικόνα. Όντως. Ευχαριστώ. Παρόλα αυτά το απόγευμα θα ταιριάξω απόλυτα με τον καιρό, διότι καταλαβαίνεις, αν το κορίτσι του καιρού δεν φοράει τα σωστά ρούχα για να πει τι καιρό θα κάνει, τότε τι γίνεται, πέφτουμε έξω. Και αν δεν πιστεύεις, αγαπημένη μου κυρία, αυτό που θέλεις να πεις, και αν δεν το βάζεις μέσα σου να το κάνεις πεποίθηση, τότε δεν έχει καμία σημασία, γιατί μπορεί ο ένας να σου λέει κάτι. Ο ένας να σου λέει κάτι άλλο, εσύ όμως αυτό που πιστεύεις πρέπει να μένει σταθερός. Έτσι Παρασκευή, σταθερά, ωραία και λίγο βροχερά, ξεκινάει η μέρα μας σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν μας πτωεί, τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει τη διάθεσή μας, τίποτα δεν μπορεί να στερήσει το χαμόγελό μας και ελάτε να το σφυρίξουμε μαζί χαρούμενα! Σφύριξε χαρούμενα, μπορείς! Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Γιατί αν δεν ξεκινήσεις καλά την ημέρα σου φωτεινά, χαρούμενα, τι να κάνεις. Γι' αυτό και εγώ επέλεξα αρχικά να σας πω ένα ανέκδοτο. Έτσι. Πώς λέγεται. Πρόσεξε, το ξέρεις ότι λαμβάνεις μέρος σε διαγωνισμό. Στο Fumu Live παίζουν τα ανέκδοτα της ημέρας και κάνουν διαγωνισμό. Πρέπει να μάθουμε. Τι άλλοι λένε ανέκδοτα εκτός από την Ελένη. Λένε. Ο κύριος Κωνσταντινίδης λέει από άλλο. Ναι, ο Στέφανος λένε. Εντάξει, νομίζω τα δικά μου ήταν. Και ο Γιώργος Παπαδάκης λέει. Φαντάζομαι τη Ελένη μα είναι καλύτερο. Εγώ είχα μόνο στο μυαλό μου το Στάδι, το φίλο μου, το Σαλονικιό μου, τη Ράδιο Αρβίλα, που κι αυτό θα λέει τόσο κρύα. Τα φιλιά μα και την αγάπη μα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Γιατί το ανέκδοτο πρέπει να το υποστηρίζει. Είναι ρόλο το ανέκδοτο. Δεν είναι μεταφέρω ένα ανέκδοτο. Κατάλαβε. Λοιπόν, σήμερα η ερώτηση είναι η εξή. Για πες. Η ερώτηση ή το ανέκδοτο. Το ανέκδοτο που είναι σαν ερώτηση. Α, ωραία. Λοιπόν, πώς λέγεται. Πώς λέγεται. Το γυναικείο περιοδικό που μιλάει για ψάρια. Για ψάρια. Εγώ δεν τα βρίσκω αυτά, μωρέ. Με το 3, με το 2, με το 1, Σούπερ Αθερίνα. Σούπερ Αθερίνα. Έλα, παιδιά. Α, τη Σούπερ Κατερίνα. Μπράβο, σταματινάκι μου. Μα είναι... Πραγματικά, τόσο κρύο που δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Ήτανε καλό. Κρύο ήταν το ανέκδοτο. Κρύο δεν θα κάνει σε όλη την Ελλάδα όμως. Γιατί γυρνώντας πίσω στο χάρτη μας, θέλει να σας πω ότι σήμερα στην όμορφη Θεσσαλονίκη μπορεί να ξυπνάμε με λίγο κρυουλάκι, μπορεί μικρές βροχούλες τα πολύ ορεινά. Παρόλα αυτά, από το μεσημέρι και μετά, αλλά και το βράδυ, θα έχουμε μια πολύ ωραία μέρα. Θα έχουμε θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι και τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Άρα λοιπόν, Παρασκευή βράδυ είναι σήμερα. Κάντε τα σχέδιά σας, προγραμματίστε να πάτε μια βολτίτσα. Κάντε τις βόλτες σας, τις παρέες σας και να περάσετε όμορφα. Γιατί το βραδάκι πραγματικά θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Στη Θράκη μου την όμορφη σήμερα θα δώσω λίγες βροχούλες. Θα τις δώσω όμως από το πρωί μέχρι το μεσημεράκι. Εκεί θα φτιάξουν λίγο τα πράγματα το μεσημεράκι. Μπορεί και το Σαββατοκύριακο καιρός να σας κάνει κάτι νάζια, κάτι τσαχπινιές, κάτι να σας κλείνει πονηρά το μάτι. Εσείς να μείνετε προσιλωμένοι σε αυτό που σας λέω. Ο καιρός θα είναι γενικά καλός. Ενώ στα Ιωάννινα αλλά και στα υπόλοιπα επιρροτικά βροχούλες και καταιγιδούλες περιμένουμε σήμερα αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το οποίο γενικά μια θα είναι καλό, μια θα είναι κακό. Μια θα πεις να ντυθώ καλοκαιρινά και να βγω έξω, μια θα δεις μια ζακετούλα γιατί φοβάσαι να μην κρυώσεις. Άρα λοιπόν, εσείς παίρνετε πάντα μαζί σας μια ψηλή ζακετούλα κυρίες μας. Κυρίες μου, γιατί για τους κυρίους έτσι και έτσι δεν κρυώνουν ποτέ και καλό θα είναι πάντα να έχουν κάτι μαζί τους. Γιατί άμα κρυώσει η κυρία, πρέπει ο κύριος να το δώσει στην κυρία. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Και κατεβαίνοντας προς την κεντρική Ελλάδα, σήμερα Ρούλη, έχω διάθεση για ακρογιαγιές, για δειλινά, για ρομάντζα και πολλά. Μπορεί να το κουβλανεύσει ακρογιαγιές δειλινά. Όπου ελπίζω να είναι καλή
ιδιαίτερα τα νέα εκεί με τα βλόγκα, γιατί αύριο θα προσπαθήσω και εγώ να πάω προς τα εκεί πέρα. Θέλω να σας πω ότι σήμερα περιμένουμε μια σχετικά όμορφη μέρα, σχετικά μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες που για την εποχή μας ξενίζουν λιγάκι. Γιατί βγαίνει ο Φλεβάρης σιγά σιγά και είναι αυτή ακριβώς η εποχή που, άσχετα με τις προηγούμενες μέρες που μας έκανε πάρα πολύ καλό καιρό, περιμένουμε λίγο να αλλάξουν τα πράγματα και λέμε, βρε παιδάκι μου, λες τώρα που έχουμε τόσο ωραίες μέρες να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να έχει πάρα πολύ κρύο και να μην είναι ο καιρός τόσο καλός. Σήμερα όμως, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο καιρός θα είναι μια χαρά χαρούμενος, τόσο στη Λάρισα όσο και στο Βόλο, αλλά και στην Αθήνα, όπου έτσι θα μπορέσετε να πάρετε τα παιδάκια σας, τις οικογένειές σας, να πάτε αύριο και μεθαύριο το πρωί, να κάνετε ένα πικνίκ στη φύση, να μαζέψετε λουλουδάκια, να κάνετε όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που φέρνουν όλες οι οικογένειες πάρα πολύ κοντά και βγάζουν από μέσα μας συναισθήματα αγάπης, συναισθήματα χαράς, γαλήνης και δύναμης. Παρ' όλα αυτά, τελειώνω τη βδομάδα με παιχνίδι σήμερα και σας παρακαλώ πολύ να με κερδίσετε, θα το ήθελα πάρα πολύ. Σήμερα Παρασκευή, Κώστα Γρηγοράκη, αποφάσισα να ψάξω. Στόπο. Άνθρωπο. Θεσσαλονίκη βλέπω, Παρεκκλίν. Καλαμαριά. Ο άνθρωπος που ψάχνω σήμερα έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη Θεσσαλονίκη, όπου διατηρούσε μία μπουάτ στη Θεσσαλονίκη. Μπουάτ ακούω. Δεν γεννήθηκε όμως στην πόλη Θεσσαλονίκης. Επίσης ο άνθρωπος αυτός από πολύ μικρός ήταν παπαδοπέδι στην ενορία του χωριού, ενώ διατηρού από τις πρώτες του συνεργασίες, μάλλον για να το πω πιο σωστά, ήταν αυτή με το Χάρι Κλίν, με τον οποίο διατηρεί ακόμα και μια πολύ ωραία, δυνατή και όμορφη φιλία. Ο Τουβανέλης. Όχι. Ο Αρναούτογλου. Όχι. Όχι, καλέ Παπαδοπέδι, ο Αρναούτογλου. Γιατί θα μπορούσε εκεί στη Μεγάλη Παναγιά, στην Κάτω Παναγιά, στην Πτώτα Παναγιά. Ο Α, τι λέω, δεν συνεργάστηκα. Θα βοηθήσω λίγο ακόμα, γιατί όντως είναι δύσκολο. Και θα σας πω ότι... Τι σε εξήγησα. Ότι... Σε ευχαριστώ που με παρακολουθείς. Δεν χάνεις, βλέπω τίποτα και εσύ σκούπα. Λοιπόν, όχι, είπα εγώ μια ξυπνάδα και με κοροϊδεύουν και λέει στικουδί. Όχι, δεν το είπα για σένα. Για τη Μερούλα. Έλεγα λοιπόν για να σας βοηθήσω, θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στο μυαλό όλων μας είναι Θεσσαλονικιός, αγαπημένος. Μακεδόνας. Γεννήθηκε στη Καλκιδική. Α, ο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, με το 3, με το 2, με το 1, γιατί θα νυχτώσουν και μόλις τις ημέρες. Περίμενε λίγο να δω αν είναι κάποια ιδέα το κοινό μου που με βοηθάει. Περίμενε ένα δευτερόλεπτο, να δω αν μου στείλει κανείς βοήθεια. Αγαπημένος, λατρεμένος. Μητσιάς. Ιδιαίτερος Μανώλης Μητσιάς. Να το κόμμα. Στην τσέπη χάρτη λίγη. Κι απόψε τα μεσάνυχτα. Γιατί δεν μας είπες ότι έχει και οδοντίατρο που είναι φίλος μας για να το βρούμε. Χρόνια πολλά στο Μανώλη Μητσιά, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο. Γιορτάζουν ακόμα υδροχόοι. Και στη σύζυγό του, την κυρία Λίτσα, να τον χαίρετε και να χαίρετε την οικογένεια, τα εγγονάκια του, τον Μιχαήλ και τον Μανώλη. Έτσι ακριβώς. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και τι ωραία. Ακούστε ένα τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη και λέτε, παιδί μου, τι ωραία να πήγαινα κι εγώ ένα Σαββατοκύριακο και στη Θεσσαλονίκη. Αχ, τώρα στεναχωρέθηκα. Ότι είχε συνεργαστεί με το Χάρι Κλίν. Δεν το ξέραμε. Λοιπόν, πάνε πίσω στο χάρτη της Ελλάδος. Στη Δουβιά Χαλκιδικής έχει γεννηθεί. Και φτάνω στην Πελοπόννησο που θέλω σήμερα να σας πω ότι περιμένουμε μερικά συννεφάκια. Τα συννεφάκια θα φέρουν βροχούλες. Αλλά από το απόγευμα και μετά θα βγει ένας μεγάλος συννεφούλης, θα φυσήξει τα σύννεφα, θα καθαρίσει ο ουρανός. Και έτσι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Το ίδιο θα συμβεί και στα νησάκια μου. Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας εκεί, γιατί μπορεί να έχουμε μερικά αεράκια, μερικά μελτέμια όπως τα λέμε εμείς οι νησιώτες. Τελειώνοντας, θα αποχαιρετήσω και θα στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην όμορφη Κρήτη, με τη θερμοκρασία να ξεκινάει εκεί από τους 8 και να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Σχετικά καλή ημέρα. Λίγο συννεφιά μπορεί να έχετε εκεί πέρα στον Άγιο Νικόλαο. Παρ' όλα αυτά, όλη η μέρα είναι πάρα πολύ καλή. Ενδείκνυται για να φάτε τα φαγητάκια σας εκεί στις ακροθαλασσιές, να πιείτε τις ρακές σας, να δείτε τους φίλους σας, να κάνετε όμορφα πράγματα. Και έτσι πρέπει να είναι το Σαββατοκύριακο. Μία ανάσα δύναμη για τη βδομάδα η οποία ξεκινάει. Να δείτε τους φίλους σας, τους αγαπημένους σας, να περάσετε χρόνο με τις οικογένειές σας και μπάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, να ακούσετε τα πιο ωραία, τα πιο μεγάλα, τα πιο όμορφα λαϊκά πράγματα. Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά να είχαμε μωρέσει. Γαλάζιο γύψο γεροφή και τα τακούνια μου καρφί και από την πρώτη τη στροφή το στόμα.